Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω ξανά, παρότι έχει γίνει δημόσια, αλλά είναι διαφορετικό να γνωριζόμαστε διαζώσεις κοντά, να εκφράσω τα συλληπιτήρια, τα ειλικρινά και τα δικά μου και όλου του ΚΚΕ, χιλιάδες μέλη, όπως ξέρετε, του κόμματος και της Κομμουνιστικής Συνομιλίας, από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στους δρόμους, ακριβώς γιατί είπαμε ότι αυτό είναι ένα έγκλημα που είχε προδιαγραφεί, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Συμφωνούμε απολύτως μαζί σας ότι δεν πρέπει να καλυφθούν και δεν είναι μόνο πολιτικές οι ευθύνες, γιατί εκεί πάνε να το ρίξουν μόνο. Φυσικά τα πολιτικά πρόσωπα που ψηφίζουν στη Βουλή έχουν πολιτικές ευθύνες, όσοι ψήφισαν αυτούς τους νόμους που έφεραν εδώ αυτή την κατάσταση και φτάσαμε σε αυτό το έγκλημα. Αλλά υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Και αυτό αφορά φυσικά και πολιτικά πρόσωπα. Όπως ακριβώς το είπατε, είναι ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Δεν είναι πολιτικές ευθύνες. Λοιπόν, και από αυτή τη σκοπιά εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και θα το παλέψουμε. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σε όλη την προεκλογική αυτή περίοδο, στις ομιλίες, στις κεντρικές, στις τοπικές, αυτό το ζήτημα βάζουμε. Ότι δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Δεν θα αφήσουμε και στην επόμενη Βουλή, όταν τελειώσει 25 Ιουνίου, οι εκλογές, να παραγραφούν ευθύνες ποινικές που υπάρχουν για τον καθένα. Και βεβαίως είπαμε ότι δεν μπορεί, και ευθύνες φυσικά μπορεί να έχει ο κάθε σταθμάρχης, ο κάθε υπάλληλος κλπ. Και αυτοί να αναλάβουν και να διωχθούν για τις ποινικές ευθύνες που έχουν. Αλλά δεν μπορεί να μείνουμε εκεί. Εμείς διαφωνούμε με άλλα κόμματα που λένε και την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα που λένε υπάρχουν ποινικές ευθύνες στο σταθμάρχη, στον επιθεωρητή, στον τάδε υπάλληλο. Μόνο υπάρχουν, έχετε δίκιο, τέτοιες ευθύνες και στην πολιτική ηγεσία. Κυρίως στα κόμματα που κυβέρνησαν και που πέρασαν με την πλειοψηφία της Βουλής. Τα πρακτικά της Βουλής είναι δεδομένα. Μπορεί να τα πάρετε, ο ανακριτής επίσης να τα πάρει και να ελέγξει ποιοι ψήφισαν πρώτα πολιτικά έχοντας την ευθύνη για να έρθει σε συνέχεια η ποινική ευθύνη και να φτάσουμε. Μέσα στην μήνυση αυτή. Φαίνεται ποιοι ψήφισαν αυτούς τους νόμους, ποιοι δεν υλοποίησαν αποφάσεις, συμβάσεις κλπ. Ποιοι άρχισαν την κατάρτιση του ΟΣΕΑ.